Αναμειγνύουμε 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Με 300 γραμμάρια πραρίνα φουντουκιού να γίνουν κρέμα. Σπάμε 300 γραμμάρια από την μπερ. Και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν. Καλύπτουμε περιμετρικά τη φόρμα μας με την μπερ. Απλώνουμε το μείγμα βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Και σερβίρουμε με 200 γραμμάρια μαρμελάδα της επιλογής μας. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μαρμελάδα φράουλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε 400 ml κρύα κρέμα γάλακτος. Όταν αρχίσει να σφίγγει, ενσωματώνουμε 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Βάζουμε 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με 3 βανίλιες. Σε 10 γραμμάρια ζελατίνη σε σκόνη, βάζουμε 30 ml κρύο νερό και αφήνουμε για 5 λεπτά να φουσκώσει. Κόβουμε τα σαβαγιάρ στο ύψος από τη φόρμα μας. Τα βουτάμε σε χυμό ροδάκινο και τα τοποθετούμε περιμετρικά. Όσα έχουν περισσέψει, τα βουτάμε στο χυμό και τα στρώνουμε στη φόρμα.
Διαλύουμε την ζελατίνη σε 30 ml καυτό νερό. Και την ενσωματώνουμε στην κρέμα. Βάζουμε την κρέμα στη φόρμα και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Κόβουμε σε φέτες 2 ροδάκινα. Διακοσμούμε το γλυκό μας με τα ροδάκινα και μπισκότα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I... Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτο σε σαντιγί. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε. Την άχνη ζάχαρη. Τις βανίλιες και ανακατεύουμε καλά. Διαλύουμε τον καφέ ή το κακάο στο χλιαρό νερό. Προαιρετικά αρωματίζουμε με κονιάκ. Βουτάμε τα σαβαγιάρ και κάνουμε μία στρώση σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την μισή κρέμα. Κάνουμε ακόμα μία στρώση με σαβαγιάρ. Τα καλύπτουμε με λίγη κρέμα. Και τοποθετούμε την υπόλοιπη σε ροζέτες. Oh.
αφήνουμε στο ψυγείο για 6 ώρες, ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε το τιραμισού με κακάο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Ενσωματώνουμε το νιζεστέ και το κακάο στο γάλα. Το σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέτουμε την ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη σοκολάτα, την βανίλια και ανακατεύουμε. Στο θρηματισμένο μπισκότο προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το γάλα και δουλεύουμε καλά. Το στρώνουμε ομοιόμορφα σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την κρέμα σοκολάτας Καλύπτουμε με μεμβράνη το γλυκό μας και αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο. Όταν είναι έτοιμο, κόβουμε σε παστάκια, προαιρετικά διακοσμούμε με σαντιγί και κακάο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!